Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να φτιάξουμε αυτό το ιδιαίτερο σάλι. Αποτελείται από ό,τι έχετε καταλάβει από μοτίβα και τα οποία τα ενώνουμε για να φτιαχτεί αυτό το υπέροχο σάλι που σας έχω δείξει στη σελίδα μου και θα το βρείτε και ολοκληρωμένο μπροστά πριν ανοίξετε το βίντεο. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα δείχνετε στις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Κορίτσα, για το συγκεκριμένο χρώμα, εμένα τρελαίνομαι για το πορτοκαλί κίτρινα και έτσι, μάλλον είναι λόγω του ζωδίου μου. Γι' αυτό χρησιμοποιώ πολύ το πορτοκαλί. Και τι θα πάμε να κάνουμε. Έχω αφήσει τον κύκλο αυτόν, τον οποίο θα το κάνουμε στο δεύτερο μοτίβο μας. Πάμε να σας δείξω πώς να κάνουμε το αρχικό μοτίβο μαζί με την μπορντούρα που πάει επάνω. Θα πάρω την κλωστή μου και θα πάω γύρω από το δαχτυλό μου να πάω να κάνω έναν κόμπο. Βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κλείσω τη θηλιά μου. Και εφόσον το έκανα αυτό, θα πάω να κάνω 8 αλυσίδες. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έκανα τις 8 μου αλυσίδες, θα βάλω στην πρώτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Εφόσον το έκανα αυτό, θα κάνω 6 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στον κύκλο μου και θα κάνω ποδαράκι. 1, 3 αλυσίδες. Μέσα στον κύκλο μου θα κάνω πάλι ποδαράκι. Θα πρέπει να κάνω 8 κουτάκια. Έχω κάνει 2. 1, 2. 7 κουτάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, θα κάνω 3 αλυσίδες τώρα και 1, 2, 3, στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα βουβό. Θα βάλω δίπλα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άρρηκτο και εφόσον το έκανα αυτό θα κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ που έχω το κουτάκι μου και θα κάνω 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Έκανα 4 μονά ποδαράκια συν την αλυσίδα, άρα έχω 5 μονά ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή και θα μπω στο δεύτερο κουτάκι και θα κάνω και εκεί 5 μονά ποδαράκια. Και εφόσον έκανα και εδώ τα 5, θα πάω γύρω-γύρω και θα κάνω από 5 μονά ποδαράκια εκεί που έχω το κουτάκι μου. Θα περάσω δίπλα πάλι 5 ποδαράκια
Έχω κάνει δύο μοναποδαράκια, θα κάνω άλλα τρία για να κλείσω τη δεύτερη μου σειρά. Θα πάω απέναντι, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω τη θηλιά και θα την περάσω και από την άλλη μου θηλιά και θα κλείσω με ένα βουβό. Και τώρα τι θα κάνω? Θα πάω να κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά. Θα ξαναπάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα πάω πάλι στο άλλο μου ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά. Θα πάρω κλωστή, θα πάω και στο διπλανό και θα κάνω το ίδιο. Και στα πέντε μου θα πάρω κλωστή και θα κλείσω μόνο τις πρώτες μου θηλιές από τα 5. Τώρα, εφόσον έκλεισα τις πρώτες μου θηλιές από τα 5 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή και θα περάσω μέσα από όλες μου τις θηλιές και θα πάρω κλωστή και θα περάσω και από την θηλιά μου. Έτσι ασφάλισα την θηλιά μου και τώρα τι θα κάνω? Θα πάω να κάνω 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έκανα τις 7 μου αλυσίδες και θα πάω να κάνω, θα κρατήσω την 7η μου, θα κάνω άλλες 3 και θα πάω στην 7η, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα βγάλω τη θηλιά μου και από τη μία μεριά και από την άλλη, κλείνοντας με ένα βουβό. Θα γυρίσω λίγο τον κύκλο μου, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις 2 μου με ένα άριχτο, θα πάρω κλωστή και θα αρχίσω να κάνω ποδαράκια. Θα κάνω 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Εφόσον έκανα τα 5 ποδαράκια, θα μπω μέσα στον κύκλο μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και ένα 3. Εφόσον έκανα τα 3 μου ποδαράκια, θα πάω τώρα επάνω στο πλεκτό μου θα περάσω εδώ που έχω κάνει το τριφύλι μου, θα βάλω μέσα το βελονάκι, θα τραβήξω την κλωστή μου ώστε να την περάσω και από τις 2 μου θηλιές και θα πάω να πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πάω να κάνω άλλα 2 ποδαράκια. 1, 2 ποδαράκια και θα πάω να μπω μέσα και θα κάνω και ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω άλλα 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Θα μπω μέσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Εφόσον το έκανα αυτό, το συγκεκριμένο, θα πάω να κάνω 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και εδώ που έχω τα ποδαράκια θα πάω να κάνω το ίδιο. Δηλαδή, θα παίρνω κλωστή και θα κλείνω την πρώτη μου θηλιά. Θα πάρω κλωστή και θα πάω στο διπλανό ποδαράκι, θα τραβήξω, θα κλείσω πάλι την πρώτη μου θηλιά. Αυτό θα το κάνω και στα 5 μου ποδαράκια. Έκλεισα τις πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις άλλες μου 2. Και τώρα θα πάω να κάνω πάλι 7 αλυσίδες. Θα πάω να κάνω άλλες 4, θα πάρω κλωστή, θα πάω στην 7η, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου με ένα βουβό. Θα γυρίσω το πλεκτό μου, θα βάλω μέσα στην τρυπίτσα μου το βελονάκι, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 με ένα άριχτο και θα πάω να κάνω 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Θα πάω ξανά μέσα, θα τραβήξω και θα κλείσω
στις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλουστή και θα κάνω πάλι 5 ποδαράκια. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλουστή, πάλι θα κάνω τα 5 μου ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και 5. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα κλείσω με ένα άριχτο. Πάλι θα κάνω 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα πάρω κλωστή και το ίδιο που έκανα σε αυτό το σημείο θα το κάνουμε γύρω-γύρω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και τις δύο τελευταίες, πάλι 7 αλυσίδες, άλλες 4 για να κάνω τον κύκλο μου, θα μπω στην 7η, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές μαζί, θα γυρίσω, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο με ένα άριχτο, πάλι 5 ποδαράκια. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου. Θα τραβήξω. Έκανα ήδη τα 5 ποδαράκια. Να κλείσω με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή. Θα κάνω 3 ποδαράκια. Έκανα τα 3 μου ποδαράκια. Θα κάνω 14 αλυσίδες. Συν άλλες 3 ακόμα, θα γυρίσω στη 14η, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και ό,τι έκανα για να φτιάξω το τριφύλι μου θα το κάνω πάλι και σε αυτό το σημείο. Πάλι μέσα στην τρυπίτσα το βελονάκι μου, κλείνω με άριχτο, 5 ποδαράκια μέσα στην τρυπίτσα. Βάζω το βελονάκι μου μέσα, τραβάω και κλείνω με άριχτο, παίρνω κλωστή, πάλι θα κάνω 5 ποδαράκια. Έκανα τα 5 ποδαράκια μέσα στην τρυπίτσα, το βελονάκι τραβάω, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με άριχτο, πάμε να κάνουμε άλλα 5 ποδαράκια. Βάζω μέσα το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω και τις δύο μου με ένα άριχτο. Πάμε να κάνουμε 12 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Θα πάω ακριβώς και θα βάλω το βελονάκι μου εδώ που άρχισα την αλυσίδα. Θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα κάνω άλλα 2 ποδαράκια. 1 και 2 ποδαράκια, θα μπω μέσα στον κύκλο μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο με ένα άριχτο, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πάω να κάνω άλλα 5 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4 και 5, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα κάνω πάλι 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και ό,τι έκανα σε αυτό το σημείο θα το κάνω και
σε όλα μου τα σημεία για να γίνει το λουλούδι, να σχηματίσουμε το λουλούδι μας. Κορίτσια, αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο γίνεται και καρέ όσες θέλετε, αρκεί να αφαιρέσετε την τελευταία σειρά. Συνεχίζουμε να κάνουμε πάλι τις 7 μου αλυσίδες συν 4 ακόμα μπαίνω μέσα, κάνω ένα άριχτο και πάω να κάνω τα 5 μου ποδαράκια. Ό,τι έκανα κορίτσα το κάνω επανάληψη και θα σας πω πότε θα αλλάξουμε 2-3. Κορίτσια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.